Έτσι και για τέταρτη φορά πήρε απόφαση αποχής από τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Τις τελευταίες ημέρες τα γνωστά κοράκια μεγαλοσυμβολεογράφη της πόλης πιστοποιούνται στην πλατφόρμα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν πληστηριασμούς ηλεκτρονικούς και να αρπάζουν τα λαϊκά σπίτια, τη λαϊκή περιουσία και εδώ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας. Ετοιμάζονται να κάνουν νέα γενική συνέλευση στις 12 του Φλεβάρη για να σπάσουν την αποχή. Εμείς είμαστε εδώ και στέλνουμε μήνυμα και στους συμβολεογράφους, αλλά πολύ περισσότερο σε κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση και τραπεζίτες, ότι θα είμαστε κάθε μέρα εδώ και όπως δύο χρόνια τώρα δεν τους αφήσαμε στα ειρηνοδικεία να αρπάξουν τη λαϊκή κατοικία και περιουσία, έτσι και με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς να είναι σίγουροι ότι δεν θα περάσουν τόσο εύκολα. Δεν θα μπορέσουν να αρπάξουν κανένα λαϊκό σπίτι, κανένα μαγαζάκι, κανένα χωράφι. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη! Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη!